Κύριε Υφυπουργέ Τουρισμού, να σας ευχαριστήσω για τη συνέντευξη που παραχωρείτε σήμερα στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων και για τη φιλοξενία εδώ στο Υφυπουργείο Τουρισμού. Να ξεκινήσω ρωτώντας σας ποιες αλλαγές θα πρέπει να αναμένουμε στον τομέα του τουρισμού το 2019. Κοιτάξτε, εάν μιλάμε για αφήξεις, περιμένουμε και ευελπιστούμε να έχουμε τα ίδια περσινά επίπεδα. Είναι μια δύσκολη χρονιά, όπως θα έχετε ακούσει, όχι μόνο από εμάς, αλλά και διάφορους φορείς του τομέα. Εντάξει, εμείς αυτή τη στιγμή αυτό που μας ενδιαφέρει είναι σίγουρα να πάει καλά η σεζόν. Όμως με το ένα μάτι να βλέπουμε μπροστά τις επόμενες χρονιές, τη στρατηγική μας, πώς θέλουμε να αναπτύξουμε τον τουρισμό της χώρας μας, ούτως ώστε να μην είμαστε κάθε χρονιά στην διαθέση να διερωτώμαστε πώς θα πάει η σεζόν, πώς δεν θα πάει. Δηλαδή θέλει λίγο πιο μακροπρόθεσμη στόχευση. Τον περασμένο Φεβρουάριο το Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε στην έγκριση των βασικών επιχειρηματικών αξώνων της νέας εθνικής στρατηγικής για τον τουρισμό. Θα θέλαμε να μας πείτε ποιοι είναι αυτοί οι άξονες και ποια είναι τα επόμενα βήματα. Μετά από πάρα πολλή μελέτη των τελευταίων ετών εκ μέρους του πρώην ΚΟΤ και του Υφυπουργείου τώρα, μετά από πάρα πολλές διαβουλεύσεις και με τους φορείς του τουρισμού, αποφασίσαμε ότι θα έπρεπε να δούμε και τα δημογραφικά της Ευρώπης ιδιαίτερα, που είναι η βασική μας αγορά. Οπότε οι επιχειρηματικές στοχεύσεις βασίζονται και πάνω σε αυτό. Έχουμε προσέξει ότι την επόμενη δεκαετία περίπου το 50% των κατοίκων της Ευρώπης θα είναι ηλικίας 50 ευρώ και άνω, μια ηλικία που ακόμα θα προσεγγίζει και τα 60. Άρα το ένα είναι αυτό, στόχευση σε άλλης ηλικίας επισκέπτες. Σίγουρα οι οικογένειες που είναι η πελατεία μας αυτή τη στιγμή θα παραμείνει σημαντικό για μας. Θέλουμε ιδιαίτερα να δώσουμε έμφαση και στα λεγόμενα short breaks, επισκέψεις των 3-4 ημερών από την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, εθνικότητες που μπορούμε πλέον να προσεγγίσουμε σε συνέχεια και των διμερών και τριμερών συμφωνιών της κυβέρνησης μας μαζί τους. Και χρησιμοποιώντας επίσης τις πτήσεις ή τα πτυτικά προγράμματα από τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, να προσελκύσουμε επίσης και πελατεία από πιο μακριά, Αμερική για παράδειγμα, Καναδά, Κορέα, Ιαπωνία, Κίνα, πελατεία η οποία αρέσκεται στο να ταξιδεύει στην ευρύτερη περιοχή, για παράδειγμα, της Μεσογείου, για 2-3 εβδομάδες. Και τέτοιοι επισκέπτες ποτέ δεν επισκέπτονται μία χώρα μόνο. Επιλέγουν να έρθουν κάποιες μέρες σε έναν προορισμό, κάποιες άλλες σε ένα άλλο. Οπότε αν μπορέσουμε, στοχεύοντας αυτούς, να τους έχουμε μαζί μας κάποιες μέρες από τη διαμονή τους, είναι κάτι που μας ενδιαφέρει. Mm-hmm. Όσο για τα επόμενα βήματα, αυτό, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το έχουμε ανακοινώσει στον ευρύτερο τομέα. Πολύ σημαντικό για μας αυτό, διότι θέλαμε να πορευτούμε όλοι προς την ίδια κατεύθυνση. Την ίδια ώρα είπαμε ότι για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις αγορές αυτές, θέλει ιδιαίτερη έφαση σε ειδικές μορφές τουρισμού. Οπωσδήποτε υγεία, η ευεξία, αποκατάσταση, τουρισμός αμαία, γαστρονομία, πολιτισμός, κουλτούρα, θρησκευτικός τουρισμός, γαστρονομία, καζίνο, η γάμη ορεινών περιοχών. Άρα ένας πλουραλισμός στην γάμα των εμπειριών που θέλουμε να δίνουμε στον επισκέπτη, και για να μπορέσουμε να πετύχουμε την επιμήκυση της σεζόν, που είναι κάτι που ανέκαθεν η Κύπρος ήθελε και συζητούσε, νιώθουμε ότι η επιχειρηματική στόχευση στην οποία αναφέρθηκα θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Θέλουμε να έχουμε σαν κύριο βασικό προϊόν τον ήλιο και τη θάλασσα, όμως για να μπορέσουμε και να επιμηκύνουμε τη σεζόν και να φέρουμε τουρισμό και σε άλλες περιοχές εκτός του παραλιακού μετόπου,
Ναι, θα πρέπει να στοχεύσουμε διαφορετικά όσον αφορά εθνικότητες, δημογραφία και ειδικά προϊόντα. Τα επόμενα βήματα, εφόσον έχουμε ανακοινώσει τώρα την επιχειρηματική στόχευση, είμαστε σε θέση στοχευμένα να ετοιμάζουμε το επιχειρησιακό μας πλάνο για την επόμενη δεκαετία. Θα είναι, πιστεύω, έτοιμο στην επόμενη διμηνία. Θα είμαστε σε θέση σε αυτό το στάδιο να το ανακοινώσουμε στους φορείς και ξανά να διαβουλευτούμε κατά πόσο συμφωνούν για τις ενέργειες αυτές. Είναι αρκετά τα ζητήματα που πρέπει να συμπεριληφθούν. Εμείς αυτό που έχουμε κάνει για να μπορέσουμε να είμαστε οργανωμένοι και εμείς αλλά και ο ευρύτερος τομέας, θέλουμε να χωρίσουμε το επιχειρησιακό πλάνο σε τρεις περιόδους. Είναι το βραχυπρόθεσμο πλάνο, 19 με 21 δηλαδή, το μεσοπρόθεσμο, 22 με 24, και το μακροπρόθεσμο, 25 με 30. Από το μεσοπρόθεσμο και μετά, όλες οι ενέργειες πρέπει να εμπίπτουν μέσα στην περιβαλλοντική μελέτη, την οποία θα κληθούμε να εκπονήσουμε σε συνέχεια της νομοθεσίας για την Εθνική Στρατηγική του Τουρισμού. Όσον αφορά το βραχυπρόθεσμο, είναι ενέργειες οι οποίες δεν επηρεάζουν το περιβάλλον. Μιλούμε για marketing, branding, αυτή η στόχευση στην οποία αναφερθήκαμε. Άρα εκείνες είναι ενέργειες που μπορούμε άμεσα να ξεκινήσουμε να εκτελούμε, να συμπεριλάβουμε στους προϋπολογισμούς μας κτλ. Ποια πιστεύετε ότι θα είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια στην εκπόνηση και υλοποίηση της νέας εθνικής στρατηγικής για τον τουρισμό? Σίγουρα κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να το έχουμε υπόψη, η σύμφωνη γνώμη του ευρύτερου τομέα. Νομίζω για όλα τα θέματα που αφορούν τα κοινά, υπάρχουν διαβουλεύσεις, υπάρχουν απόψεις, συζητήσεις. Όμως νιώθουμε ότι υπάρχει μια ευρύτερη συνεννόηση με τον τομέα. Νιώθουμε ότι όλοι θέλουμε περίπου τα ίδια πράγματα. Είναι θέματα τα οποία εδώ και χρόνια καλείται ο φορέας του τουρισμού να αναπτύξει ή να λύσει και ο ρόλος μας πλέον είναι αυτά τα θέματα να μαζέψουμε και με στόχο, στόχευση και πλάνο να μπορέσουμε κατά την επόμενη δεκαετία να τα εκτελέσουμε. Κάτι άλλο που ίσως να μην το πω εμπόδιο, δύσκολο, είναι ότι ειδικά όσον αφορά το μεσοπρόθεσμο πλάνο, εμείς στο μυαλό μας έχουμε κάποια πράγματα τα οποία αφορούν και το βιοτεχνήσεις, είτε αυτό σημαίνει πεζοδρομήσεις, φωτισμοί σε παραλιακά μέτωπα, νέες νομοθεσίες, για παράδειγμα, στα κέντρα αναψυχής ή θεματικά πάρκα. Ζητήματα τα οποία οπωσδήποτε από τη στιγμή που είναι νομοθετικά, θέλουν τροποποιήσεις νόμου, χρειάζεται και ο σχετικός χρόνος μέχρι να εγκριθούν, όχι μόνο από Υπουργικό Συμβούλιο ή Βουλή, αλλά και νομική υπηρεσία. Άρα ναι, αυτό είναι κάτι που για τοπιοτεχνικά έργα, παρόλο που συμπεριλαμβάνονται στην Εθνική Στρατηγική, κακά τα ψέματα είναι ζητήματα που ίσως χρειαστούν κάποια χρόνια, 2-3 χρόνια, μέχρι να είμαστε έτοιμοι νομοθετικά να γίνουν. Είτε μιλάμε για κίνητρα πολεοδομικά, είτε για ζώνες τουριστικής ανάπτυξης κτλ. Επισκεφθήκατε το προηγούμενο διάστημα μεγάλες τουριστικές εκθέσεις στο εξωτερικό και είχατε επαφές με διάφορους φορείς στο εξωτερικό. Ποια είναι τα συμπεράσματά σας? Κοιτάξτε, το βασικό συμπέρασμα για φέτος είναι ότι όντως θα είναι μια δύσκολη χρονιά. Δύσκολη από πάρα πολλές απόψεις. Καταρχήν η γερμανική οικονομία έχει σταματήσει εκείνον τον ρυθμό ανάπτυξης που είχε την τελευταία δεκαετία. Αυτό προέρχεται εν πολλής και από τη μειωμένη ζήτηση από την κινέζικη αγορά. Εξάγει πάρα πολλά η Γερμανία, ιδιαίτερα αυτοκίνητα, η μείωση στη βιομηχανία τους ευρύτερα, στη ζήτηση για τη βιομηχανία τους, σημαίνει ότι και η οικονομία υποφέρει λίγο από αυτό. Άρα ναι, υπήρξε μια γενικότερη
Υπάρχει μια γενικότερη ανασφάλεια από τη γερμανική αγορά. Η βρετανική αγορά, όπως πολύ καλά γνωρίζετε όλοι, λόγω του Brexit και εκεί υπήρχε μια έτσι, αστάθεια, ανασφάλεια από τους επισκέπτες. Δεν ήξεραν αν μπορούσαν με ασφαλή τρόπο να κλείσουν τις διακοπές τους. Οπότε και εκεί χάσαμε ήδη πολύτιμο έδαφος. Λίγο καλύτερα τα μηνύματα από τη Ρωσία όσον αφορά τους αριθμούς, τους περσινούς, νομίζω ότι θα καταφέρουμε να τους πάρουμε. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα καλυπτεί η οποιαδήποτε απώλεια από τη βρετανική και γερμανική αγορά. Εντάξει, ευελπιστούμε ότι θα είμαστε κοντά στα περσινά νούμερα, στους περσινούς αριθμούς. Αν το πετύχουμε, θα είμαστε ευτυχείς. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το μέλλον, νιώθουμε ότι με σωστή και προσεκτική στόχευση, marketing, αλλά και αλλαγή του branding της Κύπρου, ιδιαίτερα χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και Βόρειας Ευρώπης θα ανταποκριθούν. Αυτό που μας λένε συνέχεια οι τουριστικοί πράκτορες, όταν ρωτάμε, για παράδειγμα, πώς και δεν έχετε την Κύπρο στο πτυχίο σας πρόγραμμα το χειμώνα, πώς και δεν έχετε ανάγκη να στείλετε επισκέπτες στην Κύπρο που να θέλουν εξειδικευμένες μορφές τουρισμού. Αυτό που μας λένε πάντα είναι ότι η εντύπωση που κυριαρχεί στο εξωτερικό για την Κύπρο είναι ότι είναι προορισμός ηλίου και θαλάσσης. Άρα αυτό πρέπει να το λάβουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη και είναι από τα πρώτα πράγματα που θέσαμε σαν στόχο στο Υφυπουργείο ότι οπωσδήποτε μέχρι τον Μάρτιο του 20, εκεί που ξαναξεκινούν δηλαδή οι εκθέσεις για του χρόνου, πρέπει να είμαστε έτοιμοι με το νέο branding, διότι κακά τα ψέματα είναι κάτι που χρειάζεται. Αναφερθήκατε στον Brexit ήδη. Θα ήθελα να μας πείτε πόσο θετική ή αρνητική είναι η παράταση που δόθηκε μέχρι την 31η Οκτωβρίου για την Κύπρο. Ίσως να εκπλαγείτε που θα απαντήσω με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να πω ότι δεν είναι κάτι που με ικανοποιεί. Ο λόγος είναι ο εξής. Ήδη χάσαμε πολύτιμο έδαφος. Το ότι μεταφέρθηκε η ημερομηνία 6 μήνες, εντάξει, θα βοηθήσει να αναπτύξουμε τις κρατήσεις για φέτος. Στο θέμα των τιμών, η ζημιά έχει ήδη γίνει. Δηλαδή, ενώ όσο επικρατούσε αυτή η αβεβαιότητα για το αν έφευγε ή όχι η Αγγλία από την Ευρώπη, υπήρξε μεγάλη πίεση από τους τουριστικούς πράκτορες όσον αφορά τις τιμές, με αποτέλεσμα αναμένουμε ότι οι τιμές στην Κύπρο για τα τουριστικά πακέτα θα έχουν μείωση 10-15%. Άρα μπορεί, και αυτό γιατί έγινε, ο ιδιωτικός τομέας αναγκάστηκε να δώσει αυτές τις εκπτώσεις για να μπορέσουμε να ελπίζουμε στο να φέρουμε στην Κύπρο περίπου τον ίδιο αριθμό επισκεπτών με πέρσι. Αυτό ήταν το τίμημα, αν θέλετε, για να μπορούμε να έχουμε τον ίδιο αριθμό επισκεπτών. Άρα τώρα, θα επηρεαστούν τα έσοδα. Σίγουρα τα έσοδα θα επηρεαστούν. Ενώ δεν μπορούμε να είμαστε σαφείς όσον αφορά τον τελικό αριθμό αφίξεων στο τέλος της σεζόν, μπορούμε να πούμε με αρκετή σιγουριά ότι σίγουρα θα υπάρχει πτώση στην κατακεφαλή δαπάνη, καθώς τα πακέτα είναι πιο φτηνά από άλλες χρονιές. Και το ότι αυτή τη στιγμή επεκτάθηκε αυτή η περίοδος μέχρι τον Οκτώβρη, ουσιαστικά τι σημαίνει? Ότι αυτή η πτώση στις τιμές θα παρατηρηθεί και το 20. Διότι οι τουριστικοί πράκτορες, ειδικά εκ Βρετανίας, ξεκινούν από τώρα να προετοιμάζουν τα πακέτα τους για το 20. Με βάση το γεγονός ότι όλη αυτή η ανασφάλεια, η αβεβαιότητα που ζήσαμε τους τελευταίους μήνες θα επαναληφθεί σε 6 μήνες, ήδη τα μηνύματα που παίρνουμε είναι ότι θα συνεχίσει αυτή η πίεση από τους τουριστικούς παράκτορες πάνω στις τιμές. Άρα, εκεί που μιλούσαμε για δυσκολίες το 19, σύντομα θα το ακούσετε κι εσείς από τον ευρύτερο τομέα,
ότι θα μιλάμε και για το 20. Τώρα αυτή τη στιγμή, εντάξει, η έννοια όλων είναι το φετινό καλοκαίρι, αλλά εμείς επειδή ήδη σκεπτόμαστε και προετοιμαζόμαστε για το 20, και αυτό είναι ο ρόλος μας, δεν είναι μόνο το φετινό καλοκαίρι, και το φετινό καλοκαίρι, πρέπει να βλέπουμε και μπροστά. Ήδη νιώθουμε ότι η πίεση αυτή θα υπάρξει. Και μια τελευταία ερώτηση, αν σας ικανοποιεί το επίπεδο της αεροπορικής συνδεσιμότητας που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ξέρετε, πολύ καλή ερώτηση. Υπάρχουν πάρα πολλές πτήσεις από και προς την Κύπρο. Αυτό που ίσως να λείπει αυτή τη στιγμή είναι η κατευθείαν σύνδεση με τη Γερμανία, τη Γαλλία. Είναι κάτι το οποίο δουλεύουμε και προσπαθούμε συνεχώς να αυξάνουμε τον ανταγωνισμό. Είτε με νέες αεροπορικές εταιρείες, είτε με πιο πολλές πτήσεις από τις ίδιες αεροπορικές εταιρείες. Εάν είμαστε ικανοποιημένοι, ναι, αν το συγκρίνουμε με το πώς ήταν η κατάσταση πριν κάποια χρόνια, σίγουρα έχουν γίνει σοβαρά βήματα πρόοδου. Την ίδια ώρα όμως, όπως ανέφερα και στην αρχή, από τη στιγμή που εμείς θέλουμε να αναπτύξουμε νέες αγορές, όπως για παράδειγμα τη Μέση Ανατολή, ναι, θα δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά σε συνεννόηση και με το Υπουργείο Μεταφορών, αλλά και με την Ερμές, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε αυτές τις αερογραμμές και να ενημερώσουμε ότι ναι, η Κύπρος προσφέρεται για ολόχρονο τουρισμό, που είναι αυτό που τους ενδιαφέρει. Λίγες αερογραμμές ενδιαφέρονται να βάλουν πρόγραμμα των 6 μηνών. Άρα, ευελπιστούμε ότι αυτό είναι κάτι που θα πετύχουμε, διότι ο ανταγωνισμός θα φέρει και πιο προσιτές τιμές, όχι μόνο για τους επισκέπτες, αλλά και για εμάς τους Κύπριους που θέλουμε να ταξιδέψουμε στο εξωτερικό.